είπαμε με Vamos Flamenco Cup, Vamos Genion, από Κυριακή 24 έως και Σάββατο 30 Ιουλίου. Με τη διοργανώτρια του Vamos Flamenco Cup θα μιλήσουμε, την κυρία Γιώτα Μπαρόν. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς που είσαστε εδώ στη συχνότητα του 984. Vamos Flamenco Cup, λοιπόν. Ακριβώς, Vamos Flamenco Camp, για μία εβδομάδα, το χωριό του Vamos στα Χανιά, γεμίζει με καλλιτέχνες φλαμένκο, μουσικές, χορό, σεμινάρια και παραστάσεις. Τι σημαίνει σεμινάρια, χορός, παραστάσεις? Επί μία εβδομάδα, όλοι οι καλλιτέχνες που καλούνται να συμμετέχουν, οι οποίοι έρχονται από διαφορετικές χώρες, έχουμε καλλιτέχνες που έρχονται από Ισπανία, άλλους που έρχονται από Ολλανδία και άλλους από Ελλάδα, οι οποίοι θα δώσουν σεμινάρια χορού. Έχουμε σεμινάρια κιθάρας, ρυθμού φλαμένκο και τραγουδιού φλαμένκο επίσης, και τα περισσότερα από αυτά είναι ανοιχτά σε αρχάριους, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθουν και να γνωρίσουν την όμορφη αυτή τέχνη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια συνάντηση μουσική που ενώνει διαφορετικούς αλλά και τόσο κοντινούς πολιτισμούς, κυρία Μπαρόνα. Ακριβώς, ναι, η σύνδεση της Ελλάδας, της ελληνικής μουσικής με τη μουσική του φλαμένκο είναι υπαρκτή και μπορεί κανείς να την αντιληφθεί, κάποιος δηλαδή που ακούει αρκετά μουσική μπορεί να την αντιληφθεί εύκολα, και πόσο μάλλον της κρητικής παράδοσης με αυτή της Ανταλουσίας που συνδέεται άρρηκτα λόγω του ότι οι Άραβες, αφού εκδιώθηκαν από την Ισπανία, αρκετοί ήρθαν στο νησί της Κρήτης. Και κάποιοι έφτασαν και πάνω στο Βάμο, και γι' αυτό πήρε και το χωριό αυτό το όνομα, Βάμος. Κυρία Μπαρόν, είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται κάθε χρόνο από εσάς και αφορά μόνο ενήλικες, ή έχουν τη δυνατότητα και οι οικογένειες και για τα παιδιά δηλαδή να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να μπουν μέσα σε αυτό το κλίμα? Υπάρχουν σεμινάρια για παιδιά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σεμινάριο για παιδιά που έχει να κάνει με ρυθμό και εύκολα τραγουδίσματα. Είναι ένα event που απευθύνεται και σε οικογένειες φυσικά, γιατί η ιδέα είναι να έρθουμε σε επαφή με το φλαμένκο, αλλά να γνωρίσουμε παράλληλα και την όμορφη περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του από Κόρονα. Δηλαδή να συνδυάσει κανείς διακοπές με διασκέδαση. Και είναι ένας αναλλακτικός τρόπος, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια διαφορετική πρόταση για όλη την οικογένεια. Υπάρχουν δραστηριότητες και για παιδιά. Διοργανώνεται μία φορά το χρόνο αυτή αν θέλετε, γιορτή, το Vamos Flamenco Camp? Το Vamos Flamenco Camp διοργανώνεται, ναι, μία φορά το χρόνο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με ένα φεστιβάλ που γίνεται πριν από το Vamo στην Αθήνα. Υπάρχουν καλλιτέχνες δηλαδή που ταξιδεύουν στο Βάμο από την Αθήνα για να συμμετέχουν, όπως και κοινό. Έχουμε κοινό που έρχεται από χώρες της Ευρώπης για να παρακολουθήσει το φεστιβάλ στο Βάμο. Αλλά γίνεται μία φορά το χρόνο, ναι. Πρέπει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή για να πάω λίγο στο απλό και στο διαδικαστικό, ή μπορεί να πει τώρα πάω στο Βάμο και όλα είναι εντάξει, θα έχω τη δυνατότητα και να μείνω, θα έχω τη δυνατότητα να ενταχθώ μέσα σε αυτή την εβδομάδα της μουσικής? Για τα σεμινάρια καλό θα ήταν να δηλώσει κανείς συμμετοχή, γιατί είναι οι θέσεις περιορισμένες. Όμως για τις παραστάσεις τις οποίες έχουμε κάθε βράδυ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνει κράτηση κάποιο εισιτήριο. Μπορεί απλά να έρθει το βράδυ, στις 10 η ώρα αρχίζουν οι παραστάσεις, να πάρει το εισιτήριό του και να καθίσει και να απολαύσει τη βραδιά. Για τα σεμινάρια όμως καλό θα ήταν να γίνει μια κράτηση. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα ή κάποιο τηλέφωνο που κάποιος θα πρέπει να επικοινωνήσει, μέσω της οποίας πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας? Ναι, το site μας είναι vamosflamenco.com. Εκεί μπορεί να βρει κανείς και τα σεμινάρια και τις παραστάσεις και να κλείσει και τα εισιτήριά του, αλλά μπορεί και να τηλεφωνήσει
στο 697 2343 968. Άλλη μία, 697 2343 968. Ή να μου στείλει ένα SMS, απαντάω εγώ, για κρατήσεις και για πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τις παραστάσεις. Μάλιστα. Να πω λίγο ότι στις 27 Ιουλίου η είσοδος στην παράσταση εκείνης της βραδιάς είναι δωρεάν, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Οπότε όποιος θέλει να έρθει μπορεί να κάνει κράτηση μέσω του viva.gr και από εκεί μπορεί κανείς να βρει εισιτήρια. Να κάνει την κράτηση, να πάρει το δελτίο του και να έρθει να απολαύσει τη βραδιά. Μάλιστα. Από την Κυριακή λοιπόν, 24 Ιουλίου μέχρι και το Σάββατο 30 Ιουλίου, η γιορτή Φλαμέγκο στο Βάμο Χανίων. Ακριβώς. Όλε. Ναι, 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 αυτό είναι το τελευταίο, ειδικά το καλύτερο. Λοιπόν, εύχομαι και φέτος όλα να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να το χαρείτε όλοι σας, γιατί πάνω απ' όλα τη γιορτή πρέπει να τη χαιρόμαστε. Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Δουλγεράκη, και ελπίζουμε να σας δούμε. Εάν τα καταφέρουμε, δεν υπόσχομαι, αλλά αν τα καταφέρουμε, ναι, θα έρθουμε να σας βρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρών. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.